έχασες τον πατέρα σου, έτσι είχες περάσει μια δύσκολη περίοδο, μια δύσκολη φάση. Ναι. Πόσο σε επηρέασε αυτό? Ναι. Ως άνθρωπος με επηρέασε τόσο πολύ όσο επηρεάζει κάθε άνθρωπο που χάνει τον πατέρα του. Ως καλλιτέχνη με έκανε τουλάχιστον ένα χρόνο να μην είμαι τόσο καλό στη δουλειά μου, να μην είμαι τόσο καλό σε αυτό που κάνω, γιατί δεν μπορούσα να κάνω αυτό που κάνουν οι περισσότεροι, δηλαδή να ξεχάσω το πρόβλημά μου και να ανέβω στην πίστα και να είναι όλα καλά. Εμένα δεν μου αρέσει να προσποιηθώ και δεν μπορώ να προσποιηθώ. Είμαι αφεντικός και αυτό που είμαι μέσα μου βγαίνει. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Και δεν έχω ανάγκη να το αλλάξω μετά από τόσα χρόνια αυτή τη νύχτα. Άρα ναι. Είσαι άνθρωπος που δεν κρύβει τα συναισθήματα, δηλαδή βγαίνουν. Δεν... Ναι. Και με επηρέασε πάρα πολύ στη δουλειά μου αυτό. Βέβαια, μέχρι να καταλάβω ότι έτσι είναι η ζωή, ότι χωρίς θάνατο δεν υπάρχει ζωή, αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Και σιγά σιγά το ξεπέρασα. Ναι. Είχες περάσει δηλαδή μια περίοδο κατάθλιψης εκείνη την περίοδο? Ναι. Πέρασε κατάθλιψη και χρειάστηκε και φαρμακευτική αγωγή για να το ξεπεράσω. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Πόσο χρόνο σου πήρε να σταθείς στα πόδια σου, περίπου ένα χρόνο όπως είχες πει? 6 μήνες, 6-7 μέρες.